Μία φορά ερωτήθηκε γι' αυτό, και αυτή ήταν από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι αν και εφόσον το κόμμα μου με πρότεινε γι' αυτό, τι θα έκανα. Και σε αυτήν την ερώτηση, προφανώς, απάντησα όπως θα απαντούσα σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση που θα είχε τη μορφή της πρόκλησης σε μία μάχη για την παράταξή μου. Εγώ δεν είμαι από τα στελέχη εκείνα τα οποία αρνούμε την οποιαδήποτε μάχη, όσο δύσκολη και αν είναι. Και κυρίως δεν είμαι από αυτά τα στελέχη τα οποία αναδείχθησαν μέσα από την παράταξη, αλλά την κρίσιμη στιγμή αρνούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες της αυτήν. Είπα αυτήν υπό την έννοια, σε οποιαδήποτε μάχη, από οποιαδήποτε θέση. Μην το λέτε τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν το θέτω έτσι. Δεν ξέρω τι θέλει να ρωτήσει ο κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ δεν το θέτω ω τέτοιο τώρα. Ωραία, πέστε πώ θα θέλετε. Δεν με απασχολεί αν θα σα δώσει το χρήσμα ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ρωτάω τον κύριο Άρη Πιλωτόπουλο. Αν θα ήθελε να είναι υποψήφιο. Να είναι υποψήφιο στο Δήμο τη Αθήνα. Ή αν θα θέσει υποψηφιότητα για το Δήμο τη Αθήνα και θα περιμένει να του δώσουν τα μπράβο η Νέα Δημοκρατία ή όποιο άλλο κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Σα είπα. Αν προταθώ για οποιαδήποτε μάχη, θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην πρόσκληση αυτή. Αν προταθεί από το κόμμα σας. Αν αγαπώ την Αθήνα, προφανώς είναι η πόλη μου. Προταθεί κάτι. Προφανώς είναι η πόλη που ζω, είναι η πόλη που μεγάλωσα, είναι η πόλη που κατοικώ. Είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει σε κάθε σας περίπτωση. Σας προτάθηκε, κύριε Σπιλωτόπουλε, κάτι. Έγινε κάποια συζήτηση επισήμως. Δεν μου έχει προταθεί πολύ σίγουρα. Ούτε μου έχει προταθεί, ούτε αυτοπροτείνομαι για οτιδήποτε. Άρα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Είστε παρόν σε κάθε μάχη. Είμαι παρόν σε κάθε μάχη και προφανώς λοιπόν αγαπώ την Αθήνα και θα ήθελα, εάν και εφόσον η παράταξή μου επιλέξει, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην πόλη που κατοικώ. Η απάντηση είναι ναι, αν είμαι επίσημα υποψήφιος, όχι αντάρτης. Κοιτάξτε, νομίζω αντάρτης δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι κακό αυτό. Παρά μόνο για ιδέες και σε ζητήματα συνείδησης. Το κύριο Σακελαρίδη πώς το βλέπετε σαν υποψήφιο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί πασπιπτώσει δεν έχω γνώση του προσώπου. Είναι μια πασπιπτώσει νέα. Σαν υποψηφιότητα, λέω. Σαν... Δεν τον ξέρω προσωπικά. Πρόσωπο, ναι. Άρα δεν μπορώ να αποτιμήσω και τις πολιτικές ικανότητες ή την αποτελεσματικότητά του. Την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλω εγώ να αποτιμήσω. Κοιτάξτε, η πολιτική επιλογή, η οποία σηματοδοτείται σε ένα πρόσωπο πολύ νέο. Άφθαρτο τελείως. Πολύ νέο. Μη αναγνωρίσιμο για τους πολλούς. Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να προχωρούμε σε επιλογές μέσα από τη δική μας γενιά και από τους μικρότερους. Γιατί αυτό, εν πάση περιπτώσει, σηματοδοτεί η επιθυμία των πολιτών για να γυρίσουμε σελίδα. Και, εν πάση περιπτώσει, μέσα και από τα νέα παιδιά και οι θεσμοί μπορούν να υπηρετηθούν καλύτερα. Πάντως, κύριε Σπιλωτόπουλε, υπάρχει ένα κακό προηγούμενο με την Αθήνα. Αρκετοί που έγιναν δήμαρχοι μετά είχαν στόχευση για παραπάνω ή για να γίνουν πρωθυπουργοί ή να γίνουν αρχηγοί κομμάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι το λάθος, κύριε Παπά. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε την Αθήνα ως ένα σκαλοπάτι για να υπηρετούμε τις προσωπικές πολιτικές μας φιλοδοξίες. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι όταν αποφασίζεις να υπηρετήσεις την Αθήνα, αυτό πρέπει να το κάνεις με όλη την ψυχή και να αφιερώσεις όλες τις δυνάμεις εκεί. Χωρίς να στοχεύεις το κάτι παραπάνω και χωρίς να βλέπεις μεταβατική την όποια προσφορά στην Αθήνα. Η επόμενη μάχη αυτή των αυτοδιοικητικών εκλογών και στην περιφέρεια αλλά και στους μεγάλους δήμους της χώρας, πιστεύετε ότι θα κριθεί σε επίπεδο πολιτικών, μνημόνιο, αντιμνημόνιο κλπ. Ή σε επίπεδο ή θα παίξουν ρόλο και τα πρόσωπα? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα παίξουν ρόλο και τα πρόσωπα. Γιατί? Γιατί οι πολιτικές θα κριθούν στην κάλπη των ευρωεκλογών. Μην έχουμε λοιπόν την παραμικρή αμφιβολία. Όταν οι εκλογές είναι διπλές, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα στη μία κάλπη να εκφραστούν και πολιτικά, ενώ στην άλλη κάλπη, στην κάλπη δηλαδή των αυτοδιοικητικών, κατά κύριο λόγο θα κριθούν τα πρόσωπα και η προσφορά τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Προφανώς θα συνυπολογιστούν και οι πολιτικές τους και προφανώς θα παίξουν ρόλο οι πολιτικές ή οι κομματικές αφετηρίες, αλλά δεν θα παίξουν τέτοιο ρόλο και δεν θα παίξουν σε τέτοιο βαθμό όπως οι ευρωεκλογές. Την περίμενα την απάντηση που λένε. Και αφού λοιπόν παίζουν τα πρόσωπα ρόλο, πρέπει τα κόμματα να ορίσουν υποψηφίους? Αυτή θα ήταν η ακριβώς επόμενη ερώτηση. Η φυσιολογική συνέχεια της ερώτησης. Η πρώτη απάντηση είναι η αυτονόητη. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ βλέπετε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ορίμανσης. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι τα ίδια όπως ήταν στις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ούτε όπως ήταν στις προηγούμενες. Δηλαδή από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα εμπλέκονται όλο και λιγότερο στην εντός εισαγωγικών επιλογή υποψηφίων ή στο να δίνουν χρήματα με την παραδοσιακή έννοια του. Στους μεγάλους δήμους, μην είμαστε και υποκριτές τώρα. Δηλαδή, ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει εσάς, αλλά δεν σας δίνει το χρήσμα. Δεν μπορείτε να υποδηθείτε το ανεξάρτητο. Δεν λέω αυτό. Έτσι δεν είναι. Λέω ότι
όλο και περισσότερο τα κόμματα που φεύγουν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς στους μεγάλους δήμους, όπου εκεί παίζουν ρόλο ακόμη και σήμερα οι κομματικές αφιδηρίες ή οι πολιτικές αφιδηρίες, προφανώς τα κόμματα εξακολουθούν και έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Όμως, γιατί όμως να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο? Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Το πολιτικό κομματικό μας σύστημα περνάει μια κρίση που είναι και κρίση αντιπροσώπευσης και από όλα τα καλά. Ναι. Γιατί όσο μεγαλύτερος είναι ο Δήμος. Είναι καχεκτική κοινωνία των πολιτών γι' αυτό. Όχι μόνο, γιατί και όσο μεγαλύτερος είναι ο Δήμος, τόσο οι διαπροσωπικές σχέσεις ατονούν. Άρα είναι πολύ δύσκολο οι πολίτες να έχουν προσωπική γνώση των ικανοτήτων των υποψηφίων και ακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, περίπου τις πολιτικές αφετηρίες. Όμως, ακόμα και εκεί, παίζουν ρόλο τόσο οι πολιτικές αφετηρίες, όσο άλλη η εικόνα των προσώπων που μπορούν να αποκτήσουν μια άλλη πλευρά. Να αποκτήσουν την άποψη, λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία ένα πολιτικό στέλεχος, εγώ δεν λέω ότι κρύβεστε. Ένα πολιτικό στέλεχος, ανεξάρτητα από το αν το κόμμα του, ας πούμε, θα αποφασίσει να ορίσει υποψήφιο, να το στηρίξει, να μην το στηρίξει, κτλ. Και να πει: εγώ, παιδιά, έχω διάθεση, έχω και μια ομάδα ανθρώπων, σκοπεύω να προσφέρω. Δεν έχω ανάγκη να έχω το κόμμα από πίσω να μου λέει: κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Και βάζω υποψηφιότητα. Και άμα θέλει το κόμμα μου να με στηρίξει, ή θέλει ο κύριος Παπάς να με στηρίξει. Αυτό όχι τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό όχι τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Πρέπει να το έχει προετοιμάσει για ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Θέλει χρόνο. Και κυρίως χρειάζεται περαιτέρω πολιτική ορίμανση και στην κοινωνία των πολιτών, όπως είπε ο κύριος Παπάς, και μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς. Δηλαδή και οι δύο πρέπει να οριμάσουν ακόμη περισσότερο. Από αναμέτρηση αναμέτρηση και ορίμανση αυτή υπάρχει. Και του κύριου Γάλλου Ευρωβουλευτή που συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή της Τρόικα. Ότι προφανώς ο κύριος Τσίπρας και η Δημοκρατία στηρίξει τον κύριο Καμίνη θα είναι λάθος, πιστεύετε? Ο κύριος Καμίνης, κατά δική μου εκτίμηση, δεν επέτυχε ως δήμαρχος Αθήνας. Και η αίσθηση δική μου είναι ότι όποιος στηρίξει τον κύριο Καμίνη θα αποτύχει. Μάλιστα. Και ο κύριος Καμίγιας και αυτός που το στήριξε. Πάμε σε διάλειμμα, λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό και γυρίζουμε.